Ρίγα, εσείς έχετε περάσει από το δύσκολο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θέλω να σας ρωτήσω, αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, θα κάνατε κάτι διαφορετικά? Κυρία Γιάμαλη, αν μου δώσετε λίγο χρόνο, θέλω να σας πω τα εξής. Θέλω να μου πείτε και πώς εκτιμάτε την κατάσταση, αυτό προφανώς. Απλώς για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. Ξεκίνησα από το τέλος. Καταρχήν υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση διαμορφωμένη, η οποία ξεκινάει από πολλές αβελτηρίες, από πολλές ανακολουθίες και από πολλά λάθη τα οποία έκανε η κυβέρνηση αυτό το χρόνο. Και ταυτόχρονα η λογική του δεδομένου. Αυτό αφορά τη φράση που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βλέπετε σήμερα την διατύπωση η οποία κάνει το State Department που μιλάει για αφισβητούμενα ύδατα. Επίσης, χειρίστηκαν πολλά πράγματα με έναν τρόπο τον οποίο πολλές φορές με εγκάλεσαν γιατί επιμένουμε. Δηλαδή, γιατί επιμέναμε για τις κυρώσεις? Θα μου επιτρέψετε μία άνω τελεία. Βλέπω εδώ ότι το πρακτορείο Ανατολού ανέβασε τώρα έκτακτο ότι ο Ερντογάν και η Μέρκελ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τις εξελίξεις σε Λιβύη, Συρία μέσω τηλεφώνου. Αυτό για τα περί απομόνωσης ημί και τις θέσεις των εταίρων. Να το εξηγήσουμε καλύτερα πέρα από αυτό που είπε το Ανατολού. Η κυρία Μέρκελ πήρε τηλέφωνο τον κύριο Ερντογάν. Τι κάνεις ακριβώς στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί έχεις βγάλει τόσα πλοία? Αυτή είναι η πρακτική και δεν επρόκειτο να δώσει την ανακοίνωση σε αυτό το θέμα. Δίνανε ότι συζητήσανε για τη Σελήνη. Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Για κάτι άλλο. Ελάτε, κύριε. Άρα λοιπόν ότι επιμείναμε για τις κυρώσεις οι οποίες έπρεπε να επιβληθούν και να ζητηθούν. Και βλέπετε, τελευταία στιγμή ζητήσαν τις κυρώσεις. Βεβαίως, μέσα στη συζήτηση που έγινε στην Σύνοδο Κορφής, αποπέμφθηκε αυτό. Μελλοντικά δεν μπορούν να γίνουν και το Σεπτέμβριο, αν θα γίνει κάποια συζήτηση για τα θέματα της Ελλάδας με την Τουρκία. Επίσης, εγώ θα διαφωνήσω και σε αρκετά σημεία με τον κύριο Μάζη όσον αφορά την ανάλυση του για την Τουρκία. Δεν είναι θέμα Ερντογάν, δεν είναι θέμα αν ήταν η Κεμαλική. Καταρχήν, η πολιτική στάση, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σε όλα τα θέματα είναι σταθερή. Έχει συγκεκριμένο άξονα. Το πώς μεταλλάζει κάθε φορά ανάλογα ποιος είναι έχει, ή προς τα που έχει βλέψει σε ορισμένα συμφέροντα ή στρατηγικής συλλογικής είναι άλλο πράγμα. Αλλά έχει μια σταθερή κατεύθυνση. Επίσης, δεν σημαίνει ότι ο Ερντογάν είναι πιο σκληρός ή ήλπιζε κανένας κάτι άλλο. Θέλω να σας θυμίσω ότι επί ηγεσίας του κόμματος των Κεμαλιστών είχαμε αυτά τα οποία συνέβηκαν στην Κύπρο. Άρα λοιπόν, εκεί υπάρχει λοιπόν μια άλλη αντίληψη και μια άλλη διάσταση από τουλάχιστον από τη μεριά τη δικιά μας και τη δικιά μου. Και μάλιστα η Τουρκία είναι προβλέψιμη και ο Ερντογάν είναι προβλέψιμος, τα ανακοινώνει όλα. Έρχομαι τώρα στη διαμορφωμένη κατάσταση. Είχαμε ζητήσει και είχαμε πει, εκτός από τις κυρώσεις, να υπάρξουν ορισμένα θέματα πριν από μεριάς πρωτοβουλίας από μεριάς της ελληνικής κυβέρνησης. Θεωρούσαν ότι με τον κατευνασμό της Τουρκίας ή του Ερντογάν ή λέγοντας παράδειγμα ο κύριος Πέτσας ότι ξέρετε υπάρχει συνδέεται το προσφυγικό και με τα θέματα αυτά, άρα στην ουσία να κατευνάσουμε τον Ερντογάν ως προς το να μην δεχθούμε ροές, δεν λειτουργούν. Και δεν λειτουργούν με τον τρόπο όπως τον αντιλαμβάνονται. Είναι διαφορετικές οι προεκτάσεις σε αυτά τα θέματα. Ναι. Επίσης, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να επιμείνουν και αυτό που εμείς λέγαμε, να επιμείνουν στους διάβολους επικοινωνίας, και, γιατί αυτές τις ώρες χρειάζονται και αφορά και την πολιτική ηγεσία και τη στρατιωτική ηγεσία. Εγώ δεν μπορώ να ακούω λογικές, και εκείνη και η αντιφάση που υπάρχουν εντός Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορώ να ακούω λογικές ότι δεν θα μιλήσω Σαμαράς με έναν Ταραξία. Δεν μπορώ να ακούω λογικές τις τελευταίες μέρες με το θέμα της Αγίας Σοφίας.
προφανώς αυτή η εξέλιξη για ένα μνημείο θρησκευτικό και πολιτισμικό για την ανθρωπότητα, η επιλογή που έκανε και αυτή ήταν προμελετημένη και είχε επιχειρήσει και άλλες φορές να το διαμορφώσει αυτό. Δεν μπορώ να ακούω φωνές ανεξέλεκτες όπως του κ. Άδων Γεωργιάδη, του κ. Βορύδη, δημιουργούν μια στρατηγική απέναντι στην και διαμορφώ μια στρατηγική η οποία δεν εξυπηρετεί απολύτως τίποτα. Τώρα, τι θα έπρεπε να γίνει. Καταρχήν, αυτό το οποίο γίνεται από το πρωί, όπου ουσιαστικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την πρωτοβουλία, θα έλεγα, σε πάρα πολλά θέματα, χωρίς εμένα είναι αδιανόητο. Δηλαδή, την πρωτοβουλία θα έπρεπε να έχει πρώτα το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτό που κάνει τη διπλωματία. Τη διπλωματία, βεβαίως. Οι υπόλοιπες εξελίξεις και αυτή η εικόνα που διαμορφώνεται, γιατί έτσι είναι, πραγματική είναι αυτή η εικόνα που δίνεται αυτή τη στιγμή για πανστρατιά, εν πάση περιπτώσει, των δυνάμεων παντού και πολλά άλλα που γίνονται. Αυτά γίνονται σε πολύ ακραίες περιπτώσεις και βεβαίως μετά από συζήτηση, συνεννόηση, κυσαία και παρουσία Πρωθυπουργού και επιλογές οι οποίες φτάνουν αναγκαστικά να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ανεβάζεις ή φτάνεις σε μια κορυφαία κατάσταση δεν έχεις δικλείδες ενδεχομένως ασφαλείας και δεν έχεις και βαλβίδες εκτόνωσης της κατάστασης και δημιουργείς και μια αντίληψη η οποία δεν θα σε εξυπηρετήσει. Είναι προφανές με αυτά που λέω, κυρία Γιάμαλη, γιατί έχω κάνει και δηλώσεις ήδη. Έχω πει ότι υποχρεούται η κυβέρνηση να υπερασπίσει και θα στηρίξουμε να υπερασπίσει την εθνική ακεραιότητα, την εθνική ανεξαρτησία, τα δίκαια της χώρας μας. Αυτό δεν το συζητάει κανένας. Και βεβαίως αυτό που είπαμε, ότι γιατί το ζήσαμε και εμείς τον Οκτώβριο του 2018 με τις ίδιες ενέργειες ακριβώς. Τότε, γιατί δεν είναι απαραίτητο ο κόσμος να θυμάται. Παρακαλώ, τι είχε γίνει το 2018 με τη φρεγάτα. Το 2018 είχαμε πάλι αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας με ναύταξ, με παρουσία ερευνητικού σκάφους και νομίζω ότι ο τρόπος τον αντιμετώπισαμε με την Νικηφόρος Φωκάς τότε. Στείλατε δηλαδή τη φρεγάτα. Υπήρχε φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, δεν ανεβάσαμε τους τόνους, ήμασταν σε ετοιμότητα χωρίς όμως να δημιουργείται αυτό το κλίμα, γιατί καταλαβαίναμε και δεν θέλω να μπορώ να επισέλθω περισσότερο σε άλλα πράγματα, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Εσείς τι βλέπετε τώρα, ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν πρέπει να περάσει το Roots Race σε περιοχή κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Αυτό κάναμε, γι' αυτό είπαμε για το 2018. Ναι. Δεν πρέπει να περάσει από εκεί πέρα. Τώρα όμως έχουν δημιουργήσει μια κουρτίνα με πλοία. Ακριβώς για να μην περάσουν τα δικά μας. Κάπως έτσι φαίνεται. Δεν θα μπω, θα μου επιτρέψετε. Καταρχήν δεν είναι και ο ρόλος του πολιτικού προϊσταμένου τέως. Όχι, το λέω για μένα. Δεν είναι ο ρόλος να μπει σε στρατηγικής σημασίας ή ενέργειες στρατηγικής και επιλογής, το οποίο θα κάνουν η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων που πρέπει να εμπιστευόμαστε. Άρα λοιπόν, εγώ λέω το πώς αυτό διαμορφώνεται ακούγοντας τη στρατηγική ηγεσία και βεβαίως η πολιτική ηγεσία θα δώσει τις όποιες κατευθύνσεις οι οποίες αφορούν και το διπλωματικό αλλά και τις πολιτικές εκτιμήσεις οι οποίες θα γίνουν. Και βεβαίως εκεί θα υπάρχει και εν πάση περιπτώσει η εξέλιξη των πραγμάτων. Εγώ επιμένω και είναι σαφές αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί δεν μου αρέσει ούτε την επικοινώνησα ο Πρωθυπουργός. Το λέω τώρα ευθέως και με καλή διάθεση. Δεν το λέω με άσχημη διάθεση, ούτε έντονη κριτική. Επικοινώνησα με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, τον Υπουργό Εξωτερικών. Εδώ πρέπει να συγκληθεί και το Κησέα, σας λέω, αλλά ταυτόχρονα, αφού έχουν γίνει όλα τα άλλα. Δεν έχει νόημα τώρα να μιλήσει. Ούτε είναι ότι δημιουργεί το Κησέα θα δημιουργήσει κάποια μεγαλύτερη ένταση ή στον κόσμο. Και επίσης θα έπρεπε να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρξει μια στρατηγική σε μια κατεύθυνση η οποία θα μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι και να στηρίξουμε αυτά τα πράγματα. Και τελευταίο, για να μην πολύ λόγο, υπήρξαν και άλλες ενέργειες οι οποίες γίνανε. Δηλαδή, η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία ακυρώθηκε επί της ουσίας, είναι στρατηγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί η Γαλλία ήταν αυτή η οποία και έχει και δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα στις περιοχές και στρατηγικά συμφέροντα και είχε την δυνατότητα να είναι σύμμαχος αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα επιπλέον στρατηγικό λάθος και θα πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Ρίγα, η πρότασή μου είναι διόρθωσης. Δεν είναι μάλιστα. Η κριτική γίνεται και δεν θα απεμπολίσω την κριτική. Επικοδομητικά. Δεν θα απεμπολίσω, γιατί μην μπει κανένας τώρα ότι ξέρετε, βρίσκαμε ευκαιρία. Γιατί ευκαιρία, όπως
δημιουργήσανε με τη Βόρεια Μακεδονία. Α, και κλείνω, να τελειώσω ότι αυτό που έχει γίνει. Κυρία Γιάμαλη, μπορούμε να μην μιλήσω περισσότερο μετά, δεν έχω διάθεση σε αυτό το θέμα. Αλλά η Βόρεια Μακεδονία ήταν γιατί η Τουρκία και ο Ερντογάν είχε να περάσει τα βόρεια σύνορα, να διαμορφώσει βάσεις απάνω. Αυτό που πήγε να κάνει και έκανε και με το τουρκικό σύμφωνο συμφωνία στο παράνομο. Mm-hmm. Και επιπλέον ήδη προετοιμάζει βάση στην Αλβανία, στο Δυράχιο. Άρα αυτά εμείς τα προβλέψαμε. Και προσπαθήσαμε να μιλήσαμε τώρα. Στο άλλο δεν είχαν κάνει τίποτα, προφανώς το τουρκολιβικό. Και το άλλο σήμερα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου με συμφωνία διμερεί πετάνε τα ελληνικά αεροπλάνα και τα ζητάει δηλαδή η χώρα για να προφυλάξουν και να επιτηρήσουν και να υπάρχει ασφάλεια της χώρας αυτής. Και... Άρα είναι διμερές σύμφωνο φιλίας και ασφάλειας. Κύριε Ερικά, εσείς έχετε ζητήσει ως κόμμα ενημέρωση για αυτά που είπε ο κύριος Καλίν. Γνωρίζετε αν κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Καλίν αληθεύει? Είμαστε μπροστά σε διαπραγμάτευση? Αυτό λένε οι Τούρκοι. Ότι έχουν καθίσει στο τραπέζι και ότι έχουν τεθεί όλα τα ζητήματα πάλι. Κύριε Σουμελίδη, θα σας έλεγα. Ζητάτε εξηγήσεις τουλάχιστον ζητάω, γι' αυτό. Δεν θέλω να πω οτιδήποτε άλλο, είτε αν θα γίνει, αν και έχουμε γίνει τηλεφωνικές. Να επιβεβαιώσω, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, πάντα την ημερώνει ο κύριος Δένδιας, τον αντίστοιχο τον κύριο Καντρούγκαλο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει Συμβουλίο Πολιτικών Αρχηγών. Εκεί πρέπει να είναι η ενημέρωση και εκεί πρέπει να χαρακτηρίσει στρατηγική. Δεν θέλω να μένω, γιατί. Μάλιστα. Κοιτάξτε, θα μου θυμίσει και θα βάλω μια άλλη διάσταση. Θα πρέπει να καταγράφουμε, μην μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Έτσι, φαντάζομαι ότι μετά και ειδικά για αρχικά θέματα. Την άλλη διάσταση. Συγγνώμη, ενημερωθήκατε όμως σήμερα. Εγώ δεν κατάλαβα. Σας πήρε κάποιος τηλέφωνο από την κυβέρνηση να σας ενημερώσει τι συμβαίνει? Υπάρχει ενημέρωση προφανώς μεταξύ των δύο αντίστοιχων υπουργών. Κύριο Κατρούγκαλ του, και του κύριου Δένδια και του κύριου Παναγιωτόπουλου και του κύριου Δρίτσα. Τηλεφωνική. Μάλιστα. Όχι, του κύριου Κατρούγκαλ με τον κύριο Δένδια. Με τον κύριο Δένδια, αλλά αυτό σας εξηγώ. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες είναι συνεχείς που έχουμε. Και εγώ με τον κύριο Παναγιωτόπουλο έχω κατά διαστήματα. Όχι, γιατί ούτε αυτό δεν το μάθαμε. Αλλά είναι άλλο, μισό λεπτό, είναι άλλο πράγμα. Ακούσαμε. Επιμένω, δεν είναι αυτό το οποίο λύνει το πρόβλημα. Είναι και αυτό όμως σημαντικό. Δεν είναι αυτό το οποίο λύνει το πρόβλημα, το να έχουμε μια ενημέρωση. Τα προβλήματα τέτοιου μεγέθους λύνονται με Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Και όταν το φτάνεις εκεί που το φτάνεις αυτή τη στιγμή και με Κησέα και σε πρώτη φάση από τη μεριά και της... Και με αυτό πάμε σε break πάρα πολύ σύντομα. Θα είμαστε μαζί σας σε 2 λεπτά.